Χαίρετε εν κυρίω πάντοτε, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, και στη σημερινή μας εκπομπή που μας αξιώνει ο Θεός, θα μιλήσουμε για την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως είναι η τρίτη Κυριακή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και τοποθετεί η Αγία μας Εκκλησία τον Τίμιο Σταυρό εις το μέσον αυτής της σκοπιαστική περίοδου για να πάρουμε δύναμη και να πάρουμε και χάρη από τον Θεό μας, για να στηριχθούμε κι εμείς στον αγώνα μας. Ο Τίμιος και Ζωπιός Σταυρός είναι το όπλο των χριστιανών, είναι η βακτηρία, η ράβδος στην οποία στηρίζονται οι χριστιανοί. Και όπως οι οδηπόροι στην έρημο χρειάζονται μία όαση για να πάρουν δυνάμεις να ξεκουραστούν και να συνεχίσουν την πορεία τους, έτσι λοιπόν κι εμείς Χρειαζόμαστε την δύναμη του Τιμίου Σταυρού για να καταφέρουμε να αντέξουμε ως το τέλος τον αγώνα μας και να κρατήσουμε την νηστεία και όλες τις άλλες προσπάθειες που κάνουμε για να είμαστε αρεστοί στο Θεό αυτήν την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Θα μιλήσουμε μέσα από το Ευαγγέλιο της Κυριακής, το οποίο είναι κατά Μάρκον κεφάλαιο 8ο στίχη 34 έως κεφάλαιο 1, στίχος 1. Το θέμα μας θα είναι ότι η πορεία του χριστιανού είναι σταυρική και ότι για να είμαστε αληθινοί μαθητές του Χριστού θα πρέπει να απαρνηθούμε τον εαυτό μας και να σηκώσουμε το σταυρό μας και ο καθένας μας να προχωρήσει τον ανηφορικό δρόμο της ζωής του. Κατά Μάρκον λοιπόν κεφάλαιο 8, στίχος 34, έως κεφάλαιο ένατο στίχος πρώτος. Είπεν ο Κύριος, «Ως θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Ως γάρ θέλει την ψυχήν αυτού σώσε απολέσει αυτήν, ως δάν απολέσει την εαυτού ψυχήν, ένεκεν εμού και του Ευαγγελίου ούτως σώσει αυτήν τι γαρ ωφελήσει άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κοσμον όλων και ζημιωθεί την ψυχην αυτού, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού, ως γαρ εάν επεσχυνθεί με και τους σεμούς λόγους εν τη γενεά ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό, και ο Υιός του ανθρώπου επεσχυνθήσεται αυτόν όταν έλθει εν τη δόξη του πατρός αυτού μετά των αγγέλων των Αγίων» και έλεγεν αυτοίς, «Αμήν λέγω ημίν, ότι οι σύτινες τον όδε εστικότων, ήτινες ουμί γεύσονται θανάτου, έως ανίδωση την βασιλείαν του Θεού, ελιληθιίαν εν δυνάμει». Και αυτό ήταν το πρωτότυπο κείμενο το οποίο πρέπει να το μελετάμε, γιατί είναι το κείμενο όπως το έγραψαν οι Απόστολοι, και τώρα θα προχωρήσουμε στην ερμηνεία και σε ένα σύντομο σχολιασμό του κειμένου. Είπεν ο Κύριος, όποιος θέλει να ακολουθήσει πίσω μου, να ακολουθήσει δηλαδή την οδό την οποία χάραξα ο ίδιος, καλείται να απαρνηθεί τον εαυτό του και να σηκώσει το σταυρό του και να με ακολουθήσει. Γιατί όποιος θέλει να σώσει την ζωή του, όποιος θέλει δηλαδή να σώσει την επίγεια ζωή του, θα την χάσει, θα χάσει δηλαδή τον παράδεισο. Όποιος όμως χάσει την δική του ζωή, την επίγεια, για εμένα και το Ευαγγέλιο μου, αυτός πραγματικά θα την σώσει, δηλαδή θα κερδίσει τον παράδεισο. Γιατί τι ωφελεί τον άνθρωπο αν κερδίσει όλον τον κόσμο και χάσει την ψυχή του. Ή τι αντάλλαγμα μπορεί να δώσει ο άνθρωπος για να πάρει πίσω την ψυχή του γιατί όποιος δραπεί για εμένα και τα λόγια μου μέσα σε αυτήν την γενεά των ανθρώπων που είναι μιχή και αμαρτωλή και ο Υιός του ανθρώπου λοιπόν, ο Χριστός, θα δραπεί για Αυτόν όταν έρθει με την δόξα του Πατέρα Του μαζί με τους Αγίους Αγγέλους και τους έλεγε «Αλήθεια σας λέω ότι υπάρχουν μερικοί από αυτούς που στέκονται εδώ που δεν θα γευτούν θάνατο έως ότου δουν την Βασιλεία του Θεού να έρχεται εν δυνάμει. Καλούμαστε να απαρνηθούμε τον εαυτό μας, αγαπητοί μου χριστιανοί, για να κερδίσουμε τον εαυτό μας, να θυσιάσουμε κατά κάποιο τρόπο τη ζωή μας, για να την σώσουμε κατά βέβαιον τρόπων. Πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για τον θάνατο, για να γίνουμε άξιοι της αθανασίας, στον κοσμικό άνθρωπο όλα αυτά φαίνονται παράδοξα και αντιφατικά τα λόγια αυτά. Φαίνονται, εν τούτης όμως δεν είναι. Στην πνευματική γλώσσα του Ευαγγελίου αποκτούν βαθύτατο νόημα και παρουσιάζουν πλήρη αρμονία. Τα είπε το στόμα της απολύτου αλήθειας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. «Ως τις θέλει» ο πίσω μου ελθύν απαρνησάς εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί το μη. Όποιος θέλει να γίνει μαθητής μου, όποιος θέλει να κάνει υπακοή στο θέλημά μου και να βαδίσει στα ίχνη μου, όποιος θέλει να καταφέρει εδώ σε αυτήν την γη την δικαίωση κατ' τον αγιασμό και στην ουράνια βασιλεία να κληρονομήσει την αιώνια μακαριότητα των Αγίων, Όποιος θέλει, έτσι δεν εξαναγκάζει ο Χριστός κανέναν. Όποιος θέλει λοιπόν να τα κατορθώσει όλα αυτά, πρέπει εν πρώτης να απαρνηθεί τον εαυτό του. Τι σημαίνει να απαρνηθεί τον εαυτό του. Να απαρνηθεί τον αμαρτωλό εαυτό του, που δεν φρονεί τα του Θεού, αλλά φρονεί τα του κόσμου, τα των ανθρώπων, τα της ματαιότητος. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, πρέπει να απαρνηθεί τον παλαιό άνθρωπο όπως τον έχει καταντήσει η αμαρτία, διότι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, συνειφασμένα με την ψυχή του, υπάρχουν οι αδυναμίες, φωλιάζουν τα πάθη, κυριαρχούν οι κακίες. Εξουσιάζει και εχμαλωτίζει την θέληση των ανθρώπων η κλίση και η ροπή προς το πονηρό» καταπιέζει τις συνειδήσεις των ανθρώπων το βάρος της ενοχής. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν να ακολουθήσει το Χριστό μας ένας άνθρωπος που πεισματικά επιμένει σε αυτήν την κατάσταση που δεν την αποδοκιμάζει και δεν καταβάλει ουδεμία προσπάθεια για να απαλλαγεί με την χάρη του Κυρίου από την εξουθενωτική αυτή αμαρτωλότητα. Κάποιος ο οποίος, αγαπητοί μου χριστιανοί, είναι εν στην αμαρτία και δεν έχει επίγνωση του ότι αυτό που κάνει είναι αμαρτία και κακό και παραμένει εκεί πέρα δαιμονικά, πώς είναι δυνατόν να ακολουθήσει το Χριστό μας. Ο Χριστός δεν μισεί τον αμαρτωλό, αποστρέφεται όμως την αμαρτία. Δεν αποστρέφεται όμως τους αμαρτωλούς που βρίσκονται εν μετανία. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Το θέμα όμως είναι, είμαστε αμαρτωλοί εν μετανία. Μπορεί να πέφτουμε και να ξαναπέφτουμε καθημερινά, πολλές φορές. Το θέμα όμως είναι, για να σηκωθούμε, κάνουμε την οποιαδήποτε προσπάθεια ή επιμένουμε στην αμαρτωλή αυτή κατάσταση και στα πάθη μας, που τα πάθη, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, το πάθος ξεκινάει από την αμαρτία. Μία αμαρτία η οποία γίνεται επανειλημμένα και συνεχόμενα, ξανά και ξανά και ξανά η ίδια αμαρτία τότε καταντάει πάθος. Και το πάθος κινδυνεύει να γίνει δεύτερη φύση στον άνθρωπο. Εμείς λοιπόν ποια προσπάθεια κάνουμε να κόψουμε το αμαρτωλό θέλημά μας. Αυτό σημαίνει απαρνησάσθω εαυτόν να απαρνηθούμε τις απολαύσεις, να απαρνηθούμε την κοσμική δόξα, να απαρνηθούμε τις τριφές όλα αυτά τα οποία προσφέρει αυτός ο ψεύτικος και μάταιος κόσμος. Να απαρνηθούμε τις ειδονές του κόσμου τούτου, διότι αυτές οι ειδονές, οι απολαύσει του ματέου τούτου κόσμου, είναι συνειφασμένες με την οδύνη που τις διέπει. Η οδύνη είναι αναπόφευκτη λόγω της ειδονής. αυτά τα δύο πάνε μαζί, να το ξέρετε αυτό. Το να πέσει κάποιος άνθρωπος είναι ανθρώπινο. Το σφάλιν εστίν ανθρώπινον. Το εμένιν δαιμονικών. Το να πέσει είναι ανθρώπινο, αλλά το να επιμένει στην πτώση, όπως κάνουν πάρα πολλοί που λένε, ότι ο Χριστός είναι αγάπη, είναι αγαθός, είναι πολύ εύσπλαχνος, και δεν υπάρχει πρόβλημα, ας αμαρτήσω, ας κάνω την, τη ζωή μου και θα με συγχωρέσει ο Χριστός. Ο Χριστός μας όντως είναι πολύ εύσπλαχνος, ικτήρμων, μακρόθυμος και μετανοών επικακίες ανθρώπων. Το θέμα όμως είναι ότι είναι και δικαιοσύνη ο Χριστός και όταν ο άνθρωπος διαλέγει να κάνει υπακοή στο θέλημα του διαβόλου, πώς μπορεί ο Χριστός τότε να τον βοηθήσει. Και ο Χριστός είναι δικαιοσύνη, διότι μας έχει δώσει σε όλους το αυτεξούσιο, την ελεύθερη βούληση, για να ακολουθήσουμε όποιον δρόμο θέλουμε, ή του Χριστού ή του Διαβόλου. Αν λοιπόν ακολουθούμε τον δρόμο του σατανά, δεν μας φταίει ο Χριστός σε τίποτα. Γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος να εργαστεί για δύο κυρίους. Σε αυτόν που εργάζεται θα απολαύσει και τον κατάλληλο μισθό. Ο Χριστός ανταμείβει με αιώνια ζωή και αγαλίαση. Ο σατανάς ανταμείβει με αιώνια κόλαση και αιώνια αφάνεια. Πρέπει να έχουμε μετάνοια και αν κάποιο σφάλμα το κάνουμε καθημερινά και συνεχόμενα, να έχουμε την επίγνωση αλλά να μην επαναπαυόμαστε καθημερινά όσες φορές και αν πέφτουμε να λέμε «Θεέ μου δώσε μου δύναμη». Η σάρκα είναι ο οικείο εχθρό για τον άνθρωπο, λένε οι πατέρε. Η σάρκα τι ζητάει, τα τη σάρκο. Ζητάει να φάει, να πιει, να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί πολλέ ώρε, να τεμπελιάσει, να καθίσει στον καναπέ, να μην κάνει πνευματικό αγώνα. Αυτά ζητάει η σάρκα και το κοσμικό φρόνημα αυτό επιτάσσει σήμερα ότι μην ασχολείστε με την ψυχή σας, δεν μας ενδιαφέρει η ψυχή, φάτε, πιείτε, περάστε καλά, να κοιτάτε να είσαστε υγιείς, υγεία, πάνω απ' όλα η υγεία του σώματος και για την ψυχή ουδής λόγος. Το σώμα μας πρέπει να το σεβόμαστε γιατί είναι ένα ως που κατοικεί το Άγιο Πνεύμα, είναι ένα ως του Θεού κατά τον Απόστολο Παύλο, όμως δεν πρέπει τις ανάγκες να τις θεοποιούμε. Το φαγητό, την ξεκούραση, τα υλικά αγαθά, τα σπίτια, τις περιουσίες, Αυτά όλα δεν πρέπει να τα θεοποιούμε και πρέπει να είμεθα και σε θέση, εάν παραστεί η αδίποτε ανάγκη, όλα αυτά να τα απαρνηθούμε για τη δόξα του Χριστού. Εάν γίνει κάποιος διωγμός και επιβληθεί ένας νόμος ότι όποιος δεν υποταχθεί ας πούμε στο συνοθήλευμα του σατανά, θα εξορίζεται, θα δημεύεται η περιουσία του, θα υπάρχει ποινή φυλάκιση, εξορία κλπ. Πρέπει να είμαστε σε θέση τότε να τα απαρνηθούμε όλα και να πράξουμε όπως θα έπραταν οι Άγιοι μας. Κανείς Άγιος δεν είπε ποτέ «Αγαπήστε τα υλικά, φυλάξτε τις περιουσίες σας, φυλάξτε εκείνο, φυλάξτε το άλλο, αντιθέτως». Ο Χριστός είπε ότι μην θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης διότι οι κλέφτες και ο σκόρος τα αφανίζουν όλα. Και τι λέει, θησαυρίζεται θησαυρού εν το ουρανό. Να θησαυρίσουμε δηλαδή μετοχέ στην τράπεζα του ουρανού. Και πώ κάποιο αποκτά τέτοιο θησαυρό. Είναι πάρα πολύ απλό. Κάνοντα έργα πίστεως. Έργα που αποδεικνύουν έμπρακτα την αγάπη προς τον Θεό και την αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Αλλά κάποιος για να κάνει τέτοια έργα πρέπει πρωτίστως να αγαπάει και το Θεό και τον συνάνθρωπο. Δεν μπορεί κάποιος να λέει αγαπάω το Θεό αλλά τον συνάνθρωπό μου δεν τον σκέφτομαι. Τότε αυτομάτως καθίσταται ψεύτης σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή της Αγάπης τον Ιωάννη το Θεολόγο. Και ο Σταυρός έτσι μία άλλη ένας άλλος συμβολισμός του Τιμίου Σταυρού τα δύο ξύλα το οριζόντιο και το κάθετο συμβολίζουν την αγάπη που πρέπει να έχουμε εμείς οι άνθρωποι προς το Θεό, να αγαπάμε το Θεό μέσα από την καρδιά μας, μέσα από την ψυχή μας και όλο το είναι μας, αλλά και να αγαπάμε και τους συνανθρώπους μας μεταξύ μας. Έτσι μία άλλη ερμηνεία που δίνουν οι πατέρες για τον Τίμιο Σταυρό. Αγάπη προς τον Θεό και αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Και το μέτρο της αγάπης ποιο είναι, ο Σταυρός. Το είπε ξεκάθαρα ο Χριστός μας ότι κανείς δεν έχει τόσο μεγάλη αγάπη ώστε να φτάσει στο σημείο να θυσιάσει ακόμα και την ίδια τη ζωή του υπέρ των φίλων αυτού. Όπως σε άλλο χωρίο πάλι λέει ο Ευαγγελιστή Ιωάννης τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, τόσο πολύ αγάπησε τα πλάσματά του ώστε έστειλε τον Υιόν αυτού τον μονογενή επί της γης, να κηρύξει, να θαυματουργήσει να διδάξει, να σταυρωθεί και να σταυρωθεί για να ξεπλύνει με το Πανάγιο αίμα του το ανθρώπινο γένος από τις αμαρτίες, να ενταφιαστεί και να αναστηθεί τριήμερος και όσοι πλέον θα πιστέψουν σε Αυτόν θα μπορέσουν με λίγο αγώνα και λίγη προσπάθεια να μπουν ξανά στην Βασιλεία των Ουρανών εκεί που ήταν το ανθρώπινο γένος και δια της παρακοής των πρωτοπλάστων εξέπεσε και έχασε την Αθανασία. Και τώρα ο Χριστός, δια του τιμίου σταυρού, κατήργησε τον θάνατο και μας έδωσε την αιώνια ζωή και το μέγα έλεος, όπως λέμε και στα τροπάρια, σταυρών γάρ υπομήνας ο Χριστός μας θανάτο θάνατον όλεσεν. Τον έκανε σκόνη ο Χριστός τον θάνατο, τον ισοπαίδωσε τον θάνατο, τον όλεσε, τον κατέστρεψε και δεν υπάρχει πλέον θάνατος για εμάς τους χριστιανούς. Γι' αυτό και ο θάνατος, ο σωματικός λέγεται κοίμησης και όλοι όσοι έφυγαν από κοντά μας κοιμούνται και περιμένουν την Δευτέρα του Χριστού Παρουσία που θα γίνει τότε η εκ νεκρών πάντων των κοιμηθέντων. Γι' αυτό και στο σύμβολο της πίστεως λέμε «Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν». Ο αληθινός ακόλουθος του Κυρίου Ιησού Χριστού πρέπει να σηκώνει τον σταυρόν αυτού. Να σηκώνει και να τον σηκώνει ισοβίως τον σταυρό των θλίψεων, της υπομονής, της ταλεπορίας και όλα αυτά για το όνομα του Χριστού, για την δόξα του Χριστού να δείχνει υπομονή και καρτερία. Ο μαθητής του Ιησού Χριστού, ο χριστιανός δηλαδή ο Ορθόδοξος, πρέπει να είναι έτοιμος και να έχει μπροστά στα μάτια του ακόμα και τον μαρτυρικό θάνατο για την πίστη του». Βλέπετε αυτές οι φράσεις έτσι φαίνονται δυσνόητες και δύσκολες για να τις εφαρμόσει ένας άνθρωπος. Όμως με τη βοήθεια του Χριστού δεν υπάρχει τίποτα δύσκολο, τίποτα το ακατόρθωτο. «Πιστεύεις» ρωτάει ο Χριστός, «εάν πιστεύεις πάντα δυνατά το πιστεύονται». Με βάση το κοσμικό φρόνημα, η πορεία μας προς τον δρόμο του Χριστού φαντάζει δύσκολη, όμως δεν είναι. Γιατί, γιατί συμπαραστάτης μας και βοηθός και στήριγμά μας είναι ο παντοδύναμος Κύριος Ιησούς Χριστός. Μήπως τάχα ο δρόμος της αμαρτίας είναι πιο εύκολος. Ο δρόμος της αμαρτίας είναι πολύ πιο δύσκολος. Γιατί, γιατί οδηγεί στην απώλεια. Οδηγεί στον εξευτελισμό, στην γελιοποίηση, στην στεναχώρια και την πικρία από το δηλητήριο της κακίας και σπανίως στον ελεηνό θάνατο. Γι' αυτό και βλέπετε ότι οι άνθρωποι που συνεχώς ζουν με τριφές και με διασκεδάσεις που τι σημαίνει διασκεδάζω, σημαίνει διασκορπώ, διασκορπώ τα κομμάτια μου, αυτό είναι η διασκέδαση κοσμική διασκορπώ τα κομμάτια μου και μετά γυρίζω στο σπίτι κομμάτια ψυχικά και σωματικά και με ένα κενό μέσα μου. Δηλαδή αυτή την, την πληρότητα που προσφέρει ο Χριστός δεν θα την βρούμε πουθενά αλλού. Βλέπετε πως την έπαθαν όλοι και ο άσωτος Υιός που ήθελε να ζήσει τη ζωή του και τόσοι άλλοι που έκαναν την επανάστασή τους και πραγματικά κατάλαβαν ότι Μόνο κοντά στο Χριστό υπάρχει η απόλυτη πληρότητα, γεμίζει ο άνθρωπος. Η αμαρτία δεν χορταίνεται. Είναι εθιστική η αμαρτία. Αυτή η έξι που λέγανε και οι αρχαίοι, η συνήθεια. Και όσο πιο πολύ κάνει κάποιος κάποια αμαρτία, δεν χορταίνει. Θέλει κι άλλο κι άλλο κι άλλο. Η απόλυτη πληρότητα, η απόλυτη ευχαρίστηση, το απόλυτο γέμισμα ψυχής, το προσφέρει μόνο ο Χριστός. Και πρέπει πάντοτε να περιφέρουμε πάνω μας τον ονειδισμό του Χριστού, να κηρύσουμε και εμείς Χριστόν εσταυρωμένων και να είμαστε σε θέση να υπομείνουμε σταυρικό θάνατο, μεταφορικά, να υπομείνουμε οποιοδήποτε μαρτύριο για τον Χριστό, και σωματικό μαρτύριο και πνευματικό, γιατί είναι διάφορα τα είδη του μαρτυρίου. Είναι το μαρτύριο της συνειδήσεως, το μαρτύριο διαξύφους, το μαρτύριο του αποκλεισμού, το μαρτύριο της περιθωριοποίησης, το μαρτύριο, το ψυχολογικό μαρτύριο, έτσι δεν είναι μόνο το μαχαίρι και το τσεκούρι, είναι και άλλα μαρτύρια. Εξίσου επίπονα, γιατί και η ψυχή πονάει και πολλές φορές πονάει πιο πολύ και από το σώμα. Εκείνος που φέρει επάνω του τον ονειδισμό του Χριστού, που φέρει πάνω του τον ένδοξο σταυρό του Κυρίου και υπομένει δοκιμασίες και υφίσταται καταφρονήσεις και εξευτελισμούς και διωγμούς για χάρη του Χριστού, μπορεί φαινομενικά να φαίνεται ότι τον πολεμούν, ότι τον ταλαιπωρούν, ότι τον χλεβάζουν, τον ηρωνεύονται, εν όμως μέσα του έχει μία ανίποτη, μια ανέκφραστη εσωτερική ειρήνη και χαρά. Η φωτισμένη και καθαρή, η φωτισμένη πίστη του και η καθαρή συνείδησή του τον πληροφορούν ότι έτσι δια του μαρτυρίου γίνεται ευάρεστος στο Θεό. Και έτσι είναι, δια του μαρτυρίου όταν υπομένουμε αγώνιστα τις δοκιμασίες που μας στέλνει ο Χριστός και τους εξεφτελισμούς και όλα τα άλλα, προγευόμαστε την μακαριότητα του ουρανού. Όπως και ο Απόστολος Παύλος τι έλεγε, ότι χαίρομαι για τα παθήματά μου, χαίρομαι εν τις παθήμασή μου. Όταν έχουμε την πίστη μας στο Χριστό και συνεχώς προσευχόμαστε για να μας δίνει δύναμη και έχουμε ταπείνωση και καθαρή πίστη, ο Σταυρός φαίνεται ότι είναι ελαφρός, φαίνεται σαν ένα φορτίο ασήμαντο και οι θλίψεις φαίνονται ωφέλιμες και τότε θα βαδίζουμε χαρούμενοι στον δρόμο αυτό. Και όντως έτσι είναι. Ο Θεός προτού μας στείλει το Σταυρό, τον ζήγησε, τον μέτρησε και τον έκοψε να είναι για τα μέτρα τα δικά μας. Να το θυμάστε αυτό ότι ο Θεός ποτέ δεν μας δίδει παραπάνω φορτίο από αυτό το οποίο μπορούμε να υπομείνουμε. Εξάλλου ο Χριστός μας το είπε «Δεύτε προς με, πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, ο γάρ μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρώνεστη». Ο κόσμος σήμερα θεωρεί ότι η πνευματική ζωή είναι φορτίο και διερωτώνται σήμερα οι άνθρωποι γιατί να κάνω νηστεία, γιατί να κάνω εγκράτεια εφόσον μπορώ να ζήσω τη ζωή μου. Δεν είναι όμως έτσι διότι αυτό που πιστεύει ο κόσμος σήμερα ότι αν υποτάξει το θέλημά του κάτω από το θέλημα του Θεού ότι χάνει την προσωπικότητά του, αυτό δεν ισχύει. Αυτός ο οποίος υποτάσει το θέλημά του στο θέλημα του σατανά, αυτός χάνει την υπόστασή του και την προσωπικότητά του. Γιατί ο σατανάς οδηγεί τον άνθρωπο από την, από την ζωή στην ανυπαρξία ενώ ο Χριστός μας έφερε από την ανυπαρξία στην όντως ζωή, στην ύπαρξη και μας καλεί όλους μας να πάμε κοντά Του και να, να είμαστε κι εμείς σαν τους αγγέλους Του στον ουρανό. Συνεπώς αυτός ο οποίος υποτάσσεται στο Θεό, αυτός είναι ο αληθινά μακάριος, διότι οι εντολές του Θεού και όταν λέμε εντολέ, δεν εννοούμε με την έννοια ότι είναι κανόνε αυστηροί, όπω λέει ο κόσμο, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο. Όχι, είναι συμβουλές, είναι κανόνε, είναι οδηγίε, τα λέγαμε, για τη ζωή μα. Είναι φω οι εντολέ του Χριστού. Φω τεστρίβει μου ο νόμο σου, όπω λέει και ο Δαβίδ στο ψαλτήριο. Γι' αυτό να κάνουμε υπακοή σε αυτά που λέει ο Χριστός, και να μην κόβουμε και ράβουμε τίποτα στα μέτρα μας. Τώρα, αν είμαστε αμαρτωλοί και κάποια εντολή δεν μπορούμε να την εφαρμόσουμε, τότε να παρακαλούμε τον Χριστό να μας δίνει δύναμη. Όχι όμως αυτό που κάνει ο κόσμος και λένε «αυτά δεν υπάρχει νηστεία», τα γράψαν οι παπάδες, ο Θεός δεν μιλάει για νηστεία, δεν μιλάει για μαρτύριο, όπως λένε και πάρα πολλοί έτσι που τους βλέπεις κάθε Κυριακή με λαμπάδες στην εκκλησία και λένε δεν πειράζει, λέει, δεν υπάρχει μαρτύριο, εγώ πηγαίνω πέντε λαμπάδες και κάνω αρτοκλασία για να έχω αγαθά και χρήματα και περιουσία. Λάθος, μέγα λάθος. Δεν κάνουμε αγώνα για να μας δίνει ο Θεός τα υλικά, κάνουμε αγώνα επειδή πιστεύουμε στον Χριστό, τον αγαπάμε τον Χριστό και θέλουμε να πάμε εκεί που είναι και Αυτός. Γι' αυτό κάνουμε αγώνα και όχι για να πάρουμε υλικά αγαθά. Ο Χριστός πουθενά στο Ευαγγέλιο δεν λέει «Ελάτε σε μένα να σας δώσω υλικά αγαθά». Αντιθέτως λέει «Μην θησαυρίζετε υλικά αγαθά» και αυτός που θέλει να είναι μαθητής μου, η πορεία του πρέπει να είναι σταυρική. Πρέπει να έχουμε ακατάβλητο θάρρος και να μην αρνούμαστε ποτέ τον Χριστό, τον Κύριο και Σωτήρα μας. Μπορεί οι αμαρτωλοί άνθρωποι της αποστατημένης εποχής μας να μας ηρωνεύονται και να μας χλεβάζουν για την πίστη μας. Δεν πρέπει σε αυτά να δίνουμε σημασία. Πρέπει να αισθανόμαστε συμπόνια για αυτούς, διότι όλοι αυτοί που χλεβάζουν τον Χριστό ομοιάζουν βαρύτατα με έναν πάρα πολύ βαριά ασθενή, ο οποίος ηρωνεύεται τον υγιή και σκοτισμένος, από μορές προκαταλήψεις δεν θέλει να πάρει τα σωτήρια φάρμακα. Ο χριστιανός δεν πρέπει να ντρέπεται για την πίστη του, αλλά πρέπει να είναι απολύτως βέβαιος ότι εφόσον δεν ντρέπεται και ομολογεί το Χριστό δημόσια, ότι και ο Χριστός δεν θα ντραπεί για Αυτόν κατά την ένδοξη και δευτέρα παρουσία Του. Έπειτα συνεχώς, θα πρέπει να σκεφτόμαστε τα ολόφωτα λόγια του Κυρίου μας. Τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο εάν κερδίσει όλον τον κόσμο, αλλά ζημιωθεί χάσει την ψυχή αυτού. Ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού, αλήθεια, τι έχει να ωφεληθεί ο άνθρωπος εάν κερδίσει τους μεγάλους θησαυρούς του κρίσου, εάν φτάσει και περάσει την δόξα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, εάν αποκτήσει όλα τα αγαθά της γης και όχι μόνο αυτά, αλλά εάν αποκτήσει ολόκληρο το σύμπαν όλους τους απροσμέτρητους ουράνιους κόσμους με τα τρισεκατομμύρια των αστρικών νεφελωμάτων, αν τα αποκτήσει όλα αυτά ο άνθρωπος δεν έχει να ωφεληθεί τίποτα απολύτως στην ψυχή του, εάν εξαιτίας όλων αυτών χάσει την ψυχή του, χάσει τον παράδεισο, διότι τίποτε ούτε όλοι οι θησαυροί του σύμπαντος δεν μπορούν να ισοσταθμίσουν και να πληρώσουν την αξία μιας ψυχής. Όσο αξίζει μία ψυχή, δεν αξίζει ο κόσμος όλος. Όλα τα λεφτά, όλα τα πλούτη δεν είναι σε θέση να εξαγοράσουν και να ελευθερώσουν μία ψυχή από τον άδειο και να την μεταφέρουν λυτρωμένη στην Βασιλεία του Θεού. Τα λόγια αυτά του Κυρίου μας πρέπει να μας βάλουν σε πολύ σοβαρές σκέψεις, να γίνουν καθημερινό φως και σύνθημα της ζωής μας, διότι δυστυχώς εμείς οι άνθρωποι ελκυόμεθα από τα υλικά αγαθά, από τον κόσμο και από την ματαιότητα αυτού του κόσμου. Προσπαθούμε να αποκτήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα από όσα μπορούν να νοηθούν και ποτέ δεν μας είναι αρκετά. Πολλοί είναι αυτοί οι άπλιστοι που στο όνομα της κερδοσκοπίας αδικούν των πλησίων τους για λίγα χρήματα, κρατούν το μισθό των εργατών, εξαπατούν τους συνεταίρους τους, προσπαθούν να αρπάξουν λίγα μέτρα γης από τον γείτονά τους και από τον αδελφό τους. Όλοι θα γνωρίζετε ότι ακόμα και μεταξύ κατασάρκα αδελφών έγιναν πολλά εγκλήματα, πάρα πολλοί έγιναν αδελφοκτόνοι για μία ρίζα ελιάς, για λίγα κλίματα και για λίγα μέτρα γης. Το θέμα είναι όλα αυτά θα μείνουν πίσω, θα μείνουν εδώ και τα κτήματα και τα χρήματα και όλα. Την ψυχή όμως δεν τη σκέφτηκαν όλοι αυτοί. Και λοιπόν την λόγο θα δώσουν την ημέρα της κρίσεως ενώπιον του Θεού, όσοι αγωνίστηκαν για να αποκτήσουν υλικά αγαθά και παραμέλησαν την σωτηρία της ψυχής τους. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς, για να μην βρεθούμε σε αυτή τη θέση, πρέπει να κάνουμε τον αγώνα μας. Διότι η ψυχή δεν εξαγοράζεται με τίποτα από την αιώνια κόλαση και αν υποταχθούμε στα υλικά αγαθά, κινδυνεύουμε να χάσουμε την αιώνια ζωή για ένα τίποτα και τότε θα είναι φρικτό και ανεπανόρθωτο το κακό. Επίσης, να πούμε και ένα τελευταίο, ότι ο Τίμιος Σταυρός είναι το καύχημά μας. Οι άνθρωποι συνήθως καυχώνται για την καταγωγή, τα πλούτη τους, τη δόξα τους και την ομορφιά τους. Οι Άγιοι μας όμως καυχώνται για τα εντελώς αντίθετα καυχόνται για τη φτώχεια τους, την ασημότητά τους, τους διωγμούς τους, τις φυλακίσεις τους, τις πληγές τους. Δεν καυχέμαι για τίποτα άλλο, λέει ο Απόστολος Παύλος, παρά μόνο για το ότι υποφέρω για τον Χριστό, χαίρο εν της παθήμασή μου. Δύο κόσμοι αντίθετοι, ο ένας, ο αμαρτωλός κόσμος, χαίρεται για τα πλούτη του και ο άλλος χαίρεται για τη φτώχεια του ο ένας για την καταγωγή του και ο άλλος για την ασημότητά του, ο ένας για την φιλοσοφία του και ο άλλος για την μορία του. Και οι δύο κόσμοι είναι μέσα μας και γύρω μας. Γι' αυτό ακριβώς ήρθε ο Χριστός στη γη για να ξεκαθαρίσει τον ένα από τον άλλο κόσμο, για να δώσει νόημα σε όλο τον κόσμο. Και το νόημα το έδωσε με το σταυρό του, με τη θυσία του. Ό,τι περνάει πια από το σταυρό μεταμορφώνεται, γίνεται άγιο, γίνεται ουρανός, γίνεται αιωνιότητα. Κάθε κόπος και κάθε θυσία μας για την αλήθεια, για την δικαιοσύνη και την αγάπη για τον Χριστό έχουν νόημα αιώνιο. Η φτώχεια, η επιστήμη, ο πλούτος, τα βάσανα μόνα τους είναι ουδέτερα. Μόλις όμως μπουν στους σκοπούς του Σταυρού και χρησιμοποιηθούν χάρη του Χριστού, τότε μεταμορφώνονται γίνονται μέσα και σχέσεις για την αιωνιότητα και την αγιότητα. Ό,τι δεν νοηματίζεται μέσα στο σταυρό, μένει ανόητο. Πολλά πράγματα ήρθαν με τρόπο βαρύγδουπο πάνω στη γη. Προσπάθησαν να κάνουν σάλο και να εντυπωσιάσουν. Τελικά εξαφανίστηκαν. Ο σταυρός του Χριστού μένει και θα μένει εις τον αιώνα. Τον αγίασε ο εσταυρωμένος Χριστός ανέβηκε πάνω στο Σταυρό ο Χριστός για να αγιάσει τον άνθρωπο και να τον ανεβάσει στον ουρανό, για να μας δώσει την αληθινή ζωή με το αληθινό της μεγαλείο. Όποιος βλέπει με πίστη το Σταυρό, τα μάτια του φωτίζονται. Όποιος άνει το Σταυρό του με πίστη, το χέρι του αγιάζεται. Όποιος ασπάζεται το Σταυρό με πίστη, εξαγνίζεται. Πώς λοιπόν εμείς, να μην καυχόμεθα για το μεγαλείο του τιμίου και ζωπιού σταυρού. Να μας σκεπάζει όλους ο τίμιος σταυρός με την δύναμή του, να μας καθοδηγεί πάντοτε να είναι στήριγμά μας, βακτηρία μας, στα δύσκολα αυτά και αμαρτωλά χρόνια που διαβαίνουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά, έτσι πολλά για την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, ο Χριστός να είναι πάντοτε μαζί μας. Χαίρετε εν Κυρίῳ πάντοτε.